Ήταν πολύ περίεργο συνέστημα όταν μπήκα. Καταρχάς τρεφόμουν λίγο, σαν να ξέρω τόσο πολύ τα παιδιά, γιατί εντάξει, ζήσαμε τόσες ώρες μαζί, αλλά έχω τόσο καιρό να τους δω. Και ήταν πολύ περίεργο ότι σαν να μπαίνω να γνωρίσω καινούργια άτομα, που εντάξει αυτό έφυγε μετά από 2 λεπτά, 3, αλλά ήταν πάρα πολύ περίεργο. Εδώ θα το πιούμε τον καφέ. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα το Σάιον, τη Μαριάννα, τον Στέφανο, το Σπετσιώτη, την Κόνη. Χάρηκα πάρα πολύ για κάποια συγκεκριμένα άτομα. Ήταν η χαρά μου πιο πολύ, δηλαδή δεν υπομονούσα από χθες να δω αυτά τα παιδιά υπερβολικά. Εντάξει, και τους άλλους εννοείται, αλλά με κάποια παιδιά είχα έρθει πιο κοντά, προφανώς. Έφυγες και ήταν τόσο καινό το σπίτι. Ήταν άδειο, άδειο. Πιστεύω ειδικά για εμάς τους δύο, ήταν πολύ απότομο. Την επόμενη μέρα δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα σε ποιον να πάω να μιλήσω. Δεν ήξερα να μιλάω με ποιον να καθίσω. Σε κάποια φάση είχε μιλήσει κάποιος η Έλενα, θυμάμαι και λέω. Η Έλενα, Έλενα, νόμιζα ότι σ' άκουγα εσύ. Νόμιζα ότι σ' άκουγα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Και ειδικά, εντάξει, γίνω. Γίνω. Μου λείψατε τόσο πολύ. Εμάς θα δεις. Εμάς θα δεις. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα ήταν σαν να είχε βγει στο σπίτι. Δεν ακουγόσουν. Ειλικρινά είναι απίστευτο το ότι είδα την Έλενα μετά από τόσο καιρό που λείπει από το παιχνίδι να ξαναέρχεται εδώ πέρα. Δηλαδή, ακόμα και έχει περάσει πάνω από ένας μήνας. Αποχώρησε στο τρίτο live, αν θυμάμαι καλά. Και ακόμα μέχρι σήμερα, δηλαδή, έλειπε κάτι. Ήτανε, όσο καιρό ήταν στο παιχνίδι, ήταν η χαρά του σπιτιού, αυτό το χαμόγελο. Μου εξήμναγε κάθε πρωί και έρχονταν και με έπαιρνε αγκαλιά. Δηλαδή, είχα να νιώσω έτσι πάρα πολύ καιρό. Μου είχε λείψει πάρα πολύ. Ειδικά τις πρώτες μέρες που έφυγε, τα είχα πάθει λίγο. Είχα πάθει λίγο τσότσο, όπως λέω, συνέχεια. Πώς περνάς? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Σου λείπω καθόλου. Δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Πάρα πολύ, ρε. Πάρα πολύ. Ξέρεις τι φοβόμουν, καθόμουν έξω και σκεφτόμουν. Ο Σάιον δεν θα μου μιλάει, γιατί εντάξει, okay, θα βγει έξω, στο τελικό θα φτάσει. Τέτοια ιδέα σου θα δώσει? Όχι, ρε βλάκα. Τότε... αγχωνόμουν, λέω θα με έχουν ξεχάσει. Τι λες. Απίστευτο, δεν πιστεύω ότι είσαι εδώ. Δεν το πιστεύω. Αυτή η φωνή, ξέρεις πόσο καιρό, εσύ... Δεν σου κάνω πλάκα, ξέρεις πόσο καιρό. Μου λέγανε τι έγινε, τι έχεις πάθει και όλα αυτά. Της έλεγα, ρε φίλε, εντάξει, έχει φύγει η Έλενα. Μα έχει φύγει, λείπει... Σε έχει διάσει το σπίτι ολόκληρο. Λείπει η φωνή της, λείπει η προσωπικότητα, όλα.